Σπετσιώτες ήταν πειρατές. Το ότι κάναμε οι Έλληνες πειρατεία είναι κομμάτι της ιστορίας. Και έτσι όχι μόνο γίνανε καλοί καραβομαραγκοί, γίνανε και γνώστες και της ναυτικής τέχνης και της πολεμικής τέχνης της θαλάσσιας. Έλα Μανώλη, πάνω στην ώρα γιατί μιλάμε για τα καράβια. Και φεύγοντας, οι Ορλόφ τους δίνουν σαν τίτλο το επίθετό τους. Αυτό εδώ το χρηματοκιβώτιο είναι επισκέψιμο, μπορώ να το δω. Είχα δει μια φωτογραφία που όλο το λιμάνι ήταν ένα τεράστιο καρνάγιο. Εδώ, στο μαρμάρινο καμπαναριό, ύψωσαν τη σημαία και από εδώ, τραγουδώντας το Θούριο του Ρίγα, ξεκίνησαν για να πάνε στην καγκελαρία, όπου αποκαθήλωσαν τα σύμβολα της Οθωμανικής διοίκησης και ύψωσαν και εκεί την επαναστατική σημαία. Και όργωσαν το Αιγαίο για να ξεσηκώσουν τα υπόλοιπα νησιά. Έχασαν τους έπιας πανικός, σου λέει, πού μάζευσαν τόσο στρατό αυτοί. Εδώ ακριβώς έγινε. Οι σπατιώτες λοιπόν δημιουργούν τα πλοία τους για να μπουν στο παιχνίδι. Τότε ξεκινήσανε οι τρεις στόλοι και τους πυροκεπλώσανε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν σκοπό να γράψουν ιστορία, αλλά τη γράψανε. Με την προτροπή όπως λένε ιστορική του γέροντα άρχοντα Χατζηγιάννη Μέξη που επικαλεί το πατρίδα, θρησκεία και τιμή.